Οι εμφανίσεις αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Φωτεινά σημεία στον ουρανό που κινούνται με ασύλληπτες ταχύτητες, ίχνη στο έδαφος, ηλεκτρομαγνητική επίδραση στο περιβάλλον και απαγωγές. Αλλά... Πού πήγε να φέρει πύρες από ο Σεβαστιανός, δεν καταλαβαίνω, στο Βουκουρέστι πήγε. Βέβαια, όταν τσιγκουνευόμαστε να φέρουμε πύρες από το μαγαζί. Δεν τσιγκουνεύουμε, βρε, Ιφηγένεια. Απλά ξέχασα να τις φέρω. Έφερε το κρασί. Δεν θα έφερα τις πύρες. Εγώ αρχίζω να ανησυχώ. Λείπει πάνω από μία ώρα. Η σύνδεση δεν είναι εφικτή. Κάτι έπαθε. Τι να πάθει, χειρότερα από ότι είναι δεν γίνεται. Δεν έπιασε. Μήπως είδατε την Εύα. Βγήκε με την Αφρούλα. Βγήκε με την Αφρούλα. Μάλιστα. Βγήκε με την Αφρούλα. Καλά. Βγήκε με την Αφρούλα. Να σου πω. Ναι. Με την Αφρούλα βγήκε. Τι. Τι ρε βλάκα, έκατσα ο πάνω μου σαν τζολιάς. Θα φας κάτι. Όχι, δεν θα φάω. Θα πάω μια βόλτα. Μα πριν πάω βόλτα, λέω να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το ντοκιμαντέρ με τα ούφο. Κάτσε, κάτσε εκεί και χάζεψε. Εκείνη τη βραδιά που εξαφανίστηκε ο Μάκης από το τραπέζι, κατάλαβα ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν. Σιγά μη βγήκε με την Αφρούλα. Πάλι με αυτόν τον Άλεξ βγήκε. Τι θα κάνω εγώ με αυτόν τον τύπο. Μόνο οι ερωτευμένοι, χωρίς το άλλο τους μισό, είναι ολομόναχοι σε αυτό το γαλαξία. Μόνο μη χαζέψεις πολύ και γίνεις μετά σε το ουρανό στο Μάκη. Βλέπεις τι τραβάμε. Τώρα αυτό γιατί έπιασε. Αυτό γιατί έπιασε. Στις 9:30 το βράδυ εντόπισαν στον ουρανό φωτεινά αντικείμενα κινούμενα με μεγάλη ταχύτητα με δυνατά σαν προβολής φώτα. Σας ακούμε. Τι να σας πω, στεκόμασταν και παρακολουθούσαμε. Τέτοιο φως δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου, ρε παιδιά. Μας στείλησε ένας καπνός. Ο Άντρεν πετάχτηκε και πήρε το δίκανο. Μέσα μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπία καρά μου. Δεν το πιστεύω. Παναγία, εξωγήινη. Καλά το είπε η άλλη στο ραδιόφωνο. Εξωγήινη! Εξωγήινη, Παναγία μου! Μαλούλα μου, εξωγήινη! Εξωγήινη! Παναγίτσα μου! Αστυνομία, νοσοκομεία, πού έλα να πάρω. Μπειραρίες, πέρα. Είσαι σίγουρη ότι δεν τσακωθήκατε πριν έρθετε. Σιγουρότατη.
Παλιά λέγανε πόλια τσιγάρα και την κάνανε. Τώρα αυτό είπε πόλια μπύρε. Λουί! Σαχλαμάρε. Έλα μωρέ, τώρα πάνε το ψάξω το φρόντο άνθρωπο, έλα σήκω. Σόπαρε, αυτό έχει πιάσει Λιβύη και βάλει. Βλέπει να γελάει κανεί με τι κρυάδε που λε. Βρεβική μου, μη στεναχωριέσαι, θα έχει πιάσει πουθενά την κουβέντα, το ξέρει τώρα το Μάκη. Ναι, μωρέ, στο πίτσι πίστα το Μάκη, πάντα το βρούμε, έλα. Άσε, θα έρθει όπου να είναι, θα βρείτε τη δικαιολογία. Παιδιά συνάντησε εξωγήινου θα πει. Παιδιά! Μάκη! Παιδιά! Μάκη μου! Δεν θα το πιστέψετε. Συνάντησε εξωγήινου. Το πα! Το πα! Και του χάρισε το παντελόνι σου, Μάκη μου! Θα σου εξηγήσω μετά, γατούλα. Άντε να φας τώρα μπουκιά, δεν πάει κάτω. Που τους πετύχαμε, παιδάκι μου, είμαστε άτυχες, πολύ άτυχες. Έλα, να το αγόρι μου του στολίδι μου, να το. Ούτε εξωγήινη, ούτε τίποτα, ορίστε. Δύθηκες, άντε πάμε. Τώρα αυτή γιατί εκνευρίστηκε τόσο. Έλα, γιατί εκνευρίστηκα τόσο. Για πες και εσύ, Ρελένη, τι θα καταλάβαινες αν ο άντρας πήγαινε για μπύρες και γύριζε μία ώρα αργότερα, χωρίς μπύρες, χωρίς παντελόνι, από το πάρκο κατά δήλωσή του. Ότι το να πήγαν εξωγήινοι, απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άκουσε με, γατούλα, σε παρακαλώ. Βρε Βίκη μου, άκουσα τον. Δεν έχει προλάβει να πει κουβέντα. Λοιπόν, η νύχτα ήταν μαύρη. Περίεργο. Εγώ φεύγω για θα ακούσω κι άλλα. Είχα μείνει. Εκεί που είχε μαυρίσει η νύχτα. Άμπραβο. Ναι. Οδηγούσα, δεν βρίσκω τίποτα ανοιχτό και πάω στο πάρκο στο περίπτερο με τα ψυγεία. Ναι, ανοίγεις τα ψυγεία και παίρνεις τις μπύρες. Δεν προλάβα. Κρίμα. Ξαφνικά με πιάνει κόψιμο. Αυτό κάπου μας οδηγεί. Σταματάω το αυτοκίνητο και πάω πίσω από ένα θάμνο. Αρχίζει και δεν είναι το πράγμα. Και εκεί που ναι. Βλέπω ένα τέτοιο φως να πέφτει πάνω μου που δεν έχω ξαναδεί. Και καπνός. Πολύ καπνός. Και ξαφνικά μέσα από τον καπνό. Τσουπ ένας εξωγήινος. Άγια σου! Το παντελόνι σου το έχασες πριν ή μετά την εξωγήινη επαφή σου. Μετά τα χάνω αυτά, Βίκυ μου, μετά τα χάνω. Μάλιστα. Αυτά. Αλήθεια σας λέω, ρε παιδιά, δεν με πιστεύετε! Δεν πιστεύετε το Μάκη. Όχι, όχι, βρε Μάκη μου. Απλώς μερικές φορές βλέπουμε κάτι και νομίζουμε ότι είδαμε κάτι άλλο. Ναι, Ελένη, ας τα διαμεσολαβητικά. Όχι, ρε, δεν σε πιστεύω. Μισό λεπτό. Μάκη, πρόσεξε με. Μήπως, λέω μήπως, γιατί εσύ δεν τα συνηθίζεις αυτά. Μήπως είπες καμιά 200 μπύρες και τώρα δεν θυμάσαι την τύφλα σου. Όχι, ρε παιδιά, δεν έχω πιει τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είδα όλο το ρεπορτάζ. Και τελικά έχουν γίνει απαγωγές υγιεινών από εξωγήινους και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Ικαρία, Κέρκυρα, Λέχοβο, Κορακοβούνι και Λιβανάτες. Τι λες ρε παιδί, και τους γύρισαν όλους πίσω. Όλους. Κακός. Αυτόν έπρεπε να τον κρατήσουν εκεί. Γιατί σήμερα δεν θα έχει που να κοιμηθεί. Φύγει! Βιντάκι! Ωρε μπλέξιμο. Όπου την πατήσαμε τώρα. Yeah. Α, Σπύρο. Yeah. Τώρα που είσαι εδώ, τελείως άσχετο με όλα αυτά. Επειδή ο Μάκης είναι φίλος μας και αδερφός μας. Μήπως θα μπορούσες εσύ για απόψε να τον... Όχι, δεν νομίζω θα μπορούσε. Δεν νομίζω θα μπορέσει. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε πάλι σήμερα. Επειδή σε 2-3 λεπτά ο Μάκης ήταν πίσω, στρώσε μέσα στο σαλόνι να τον φιλοξενήσουμε εμείς. Α, ναι, βέβαια, ξέχασα ότι μόνο εμείς έχουμε αυτό το μοναδικό προνόμιο. Έλα, αγάπη, μην κάνεις έτσι, έχουμε περάσει και χειρότερα. Έχουμε φιλοξενήσει το Μάνο, το Χιμπατζή. Αχ, μη Διονύση μου, αγριεύομαι νυχτιάτικα. Αν ο Μάκης κατολικό σκύλο, μη φοβάσαι. Σιγουριά. Τι γίνεται, παιδιά, γιατί είστε στη σκαραούλα έξω από το γραφείο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα του μουσικού διαγωνισμού. Αλλά εσένα δεν σε ενδιαφέρει η μουσική, σε ενδιαφέρει. Φασικά μας ενδιαφέρουν τα 500 ευρώ που θα κερδίσει το γκρουπάκι που θα εκπροσωπήσει το σχολείο. Καλά, ας μην χαιρόμαστε ακόμα γιατί υπάρχουν και τα φυρφυρίκια. Τι είναι τα φυρφυρίκια? Ένα γκρουπάκι, μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Την ξέρεις, μωρέ, μια κοπέλα της δεύτερης λυκείου, τη Χαρά. Σου μοιάζει κιόλας. Μου μοιάζει. Εμένα. Ναι, αλλά αυτή την ενδιαφέρει η μουσική. Ενώ εσένα σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει. Μας το πες και πριν αυτό. Τι είμαστε, μουσικό σχολείο, είμαστε. Όλο για διαγωνισμούς και γκρουπάκια ακούω. Για διάβασμα κανένα ενδιαφέρον, έτσι. Τι γίνεται, παιδιά? Βρε τη Χαρά, καλώς τη Χαρά. Τι κουβέντα σου είχαμε τώρα. Να, τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα του μουσικού διαγωνισμού. Αντωρέ, γιατί έχω και αγωνία. Τόση αγωνία να είχατε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των μαθητών, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι δυστυχώς ισοψηφίσατε. Οπότε να πάτε να κόψετε το λαιμό σας, αποφασίστε μόνοι σας ή αφήστε την Επιτροπή Καθηγητών να αποφασίσει. Εγώ πάντως δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο, γιατί έχω πολύ σοβαρά θέματα να σκεφτώ, όπως ας πούμε τους εξωγήινους και άλλα συναφή με τα φυσικά ζητήματα.
Ρε φίλε, όλες οι μανάδες και μόνο από ένστικτο θα βοηθούσαν το παιδί τους. Η δική σου δεν είναι φυσιολογική. Μία ψήφο δεν μπορούσε να βάλει. Μία. Ε, παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ, ε. Είσαι κι εσύ εδώ. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Από ένα μπλοκάκι στο χέρι και μαζεύουμε ψήφους μόνοι μας. Όποιος έχει τις περισσότερες μέχρι το μεσημέρι, τσιμπάει και τα 500. Οκ. Οκ. Ορίστε. Πάνω από 1000 μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι δεν είμαστε μόνοι. Εγώ είμαι ο 1001. Υπάρχουν εξωγήινοι. Κι ούτε ένα στην πυραρία μας. Τι κρίμα. Μάκη μου, εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν αριάνοι. Εντάξει, το δέχομαι. Γιατί να έρθουν να συναντήσουν εσένα στο πάρκο. Να σου απαντήσω εγώ. Πρέπει ο υπτάμινος δίσκος να τράκαρε κάπου και ψάχνουν να βρουν ένα καλό φαναλτζή. Και ούφο φαναλτζή στην Ελλάδα δεν λέω. Εκτός από το Μάκη. Δεν αποκλείεται. Εκτός και αν ψάχνουν για άτομα με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Αυτό είναι. Δεν μας λυπάται αυτός. Με βρήκανε και ήρθαν να μου δώσουν το μήνυμα. Ποιο μήνυμα, ρε Μάκη, να μην χέσει τα πάρκα. Είναι κάπως αυτό το μήνυμα, δεν είναι τώρα. Μάκη, κοίτα να δεις. Η Δίκη είναι στο σχολείο. Εμείς είμαστε μόνοι μας. Πες μας, σε παρακαλώ, με ποια ήσουν το βράδυ. Ήρθανε να μου δώσουν το μήνυμα ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Αν αρχίσει έτσι, θα καλέσω την ΕΕΠ. Όχι, μην μπλέξουμε ακόμα τον κρατικό μηχανισμό. Εδώ, Μάκη, πρόσεξε με. Να επαναλαμβάνει μετά από μένα αργά, σταθερά και στα ελληνικά. Δεν υπάρχουν αριανοί. Υπάρχουν αριανοί. Και αν δεν με πιστεύετε, ελάτε σήμερα το βράδυ να τους δούμε. Α, έρχονται κάθε μέρα. Δεν πας και είναι μπανιστριτζίδες, γιατί όλο κάτι τέτοιο πάνε στα παρκά. Το βρήκα. Πρέπει να είναι γκέι. Μαζευτήκανε πολλοί εδώ, στείλαμε τώρα και στον Άρη. Όποιος έχει τα κότσια, ας έρθει σήμερα το βράδυ να τους δούμε. Αλλιώς, αν είστε κοτούλες, καθίστε στα σπίτια σας. Εγώ πάω να τους βρω. Άμα βρεις κανένα αρεανό, στείλ' τον από εδώ να πιει καμιά μπύρα. Γιατί για να μπει γήινος εδώ σήμερα, χλωμό το βλέπω. Ήταν πολύ γκόμενα-εγκόμενα ή την ψώνησε ο Μάκης. Μάκης την ψώνησε, εσύ θα πας να ψωνίσεις το μαγαζί. Βεβαίως, αν χρειαστεί θα πάω. Γιατί να μην πάω. Υπήρξε φορά που να χρειάστηκε να μην πήγα. Να πάω τώρα. Οπότε νομίζεις εσύ, εμείς τι, εδώ εργαζόμενοι είμαστε. Ρε, εσύ με θέλουν όλοι. Με θέλει όλο το σχολείο. Και πού είσαι ακόμα, αγόρι μου. Πρόσεξέ με. Κορίτσια, εμένα με ξέρετε. Είμαι ο γιος της υποδιευθύντριας. Μήπως μας λείπει κανένας βαθμός. Γιατί ρωτάς? Γιατί πολύ εύκολα με μια υπογραφούλα κάνω το 9-19. Σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ σου μιλάω που είμαι ο γιος της υποδιευθύντριας. Αν δεν το κάνω, βαράτε με. Γιατί αν δεν γίνει. Θα σε βαρέσουμε. Να με βαρέσετε, να με βαρέσετε. Αντέχω. Να με βαράτε και οι δύο. Ναι, οκ. Αγόρι μου, τα φυρφυρίκια θα πάνε σπίτι τους. Το έχω γεμίσει όλο. Ναι, αλλά έτσι δεν καταλαβαίνω αν με θέλουν ή όχι. Έλα, ρε, αυτό είναι το θέμα. Γεια. Γεια σου, χαρά. Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουνα? Γιατί δεν τραγουδάμε έτσι όλοι μαζί. Τι εννοείς έτσι όλοι μαζί? Εννοώ όλοι μαζί, σαν ένα γκρουπ. Εξαρτάται, τι μας δίνεις. Δεν κατάλαβα. Σιγά μη σου κάτσω κιόλας. Γιατί άσχημα θα είναι. Άσχημα θα είναι. Δικά στα 500. Παντού. 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 Όπου να είναι. Συγγνώμη λίγο. Σημαίνει κάτι? Τίποτα, σε θαυμάζω. Αρκετά θαύμασες, πάμε. Γεια. Και χαρά. Χαρά. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά του φίλου μου. Τη συνηθίζει τέτοιες πλάκες. Εγώ πάντως για καλό το είπα. Άλλο δύο βασικές φωνές μαζί και 6 άτομα μπάντα. Ναι. Ναι. Κι εγώ έτσι το βλέπω. Το βλέπεις δηλαδή να τραγουδήσουμε μαζί? Ω, ναι. Ναι, γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Για τη δόξα το κάνουμε και κυρίως για την αγάπη μας στην τέχνη. Να! Για τη δόξα, λέει ψωνάρα. Και θα πάρουμε από 250 ευρώ. Μα τι βλάκας. Πες μου ότι είσαι ακόμα ερωτευμένη με τον Μάρκο. Πες το μου κι αυτό. Και να είμαι, έχει σημασία. Εδεύτησα τον Άλεξ και αυτός δεν μου μιλάει καν. Είσαι κι εσύ μεγάλος βλάκας. Δεν μου λες, αυτή η χαρά. Μου μοιάζει. Ψιλοφέρνει πολύ. Ε, τι μου ψιλοφέρνει πολύ. Δηλαδή αυτός βρήκε μία που να είναι εγώ, αλλά να μην είναι εγώ και να είναι σαν εγώ. Δηλαδή όλα καλά, ε. Έτσι φαίνεται. Ε, τι έτσι φαίνεται. Επειδή αυτή έβαλε εκεί δύο στρασάκια, ένα ρος και ένα άσπρο, άσε που το ρος το έχει βάλει κάτω, όχι πάνω, και είναι και κοντή. Γι' αυτό δεν θέλω κουβέντα, ε. Δεν θα το συζητήσουμε. Μας έχεις δει δίπλα-δίπλα. Νεταράκι μου.
Είχαμε αποφασίσει κάτι εμείς οι δύο. Κοίτα, το παιδί παίζει πολύ μεγάλη μπάλα. Ζωγραφίζει και εντάει, καλλιτέχνης. Είχαμε αποφασίσει εσύ και εγώ. Κοίτα, κοίτα πώς χειρίζεται την μπάλα. Ναι, αλλά δώσε καμιά πάσα. Θέλετε μια μπάλα μόνη σας ο καθένας. Παίξτε λίγο ποδόσφαιρο. Ναι. Να κάνουμε ένα δικό μας παιδάκι. Κοίτα, ο άνθρωπος γεννάει. Καλά, το ξεχνάμε. Όχι, όχι, δεν το ξεχνάμε. Απλώς επειδή γεννάει και αυτός, γι' αυτό παρασύρει.